εν μέσω πανδημίας και των τεράστιων προβλημάτων που έχουν προκύψει από τη διαχείρισή της με την ατομική ευθύνη, εν μέσω μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης με ανεργία σε πολλούς κλάδους, έχουμε και τις τεράστιες αυξήσεις σε καύσιμα ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά και στο ρεύμα με αυξήσεις έως 50%. Επίσης στα φάρμακα και στα υλικά στις κατασκευές. Αυτή είναι η πράσινη ανάπτυξη και η μετάβαση ενέργειας που υπόσχονταν και η προηγούμενη αλλά και η τωρινή κυβέρνηση, ξεζουμίζοντας και άλλο τα λαϊκά νοικοκυριά. Ήδη ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση και άλλα αστικά κόμματα δείχνει ότι το 95% των φόρων θα εισπραχθεί από τα λαϊκά στρώματα και μόνο 5% από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης που μοίρασε δεκάδες δισεκατομμύρια στους εφοπλιστές, ξενοδόχους και βιομήχανους θα ξεπληρωθεί από το λαό. Και σε κρίση και σε ανάπτυξη, με όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει, το ξεζούμισμα συνεχίζεται για το λαό, γιατί κριτήριο είναι τα κέρδη των λίγων. Κλείνοντας και βρισκόμενοι εδώ πέρα στο χώρο της ΔΕΗ, αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να ρυθμίζονται και να διακανονίζονται και στο ρεύμα αλλά και στο νερό χρέη τεράστια από επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές μονάδες και την ίδια ώρα να κόβεται το ρεύμα σε λαϊκά νοικοκυριά με πολύ μικρότερα ποσά. Και εμείς εδώ σαν εργαζόμενοι και μάλιστα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τη χειμωνιάτικη βρισκόμαστε και πραγματικά δεν απορούμε. Ξέρουμε ποιες είναι οι πολιτικές που ακολουθούνται σε σχέση με την ενέργεια αλλά και σε σχέση με το ποιος θα πληρώσει εν τέλει το μάρμαρο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι σε μια δύσκολη στιγμή και μάλιστα σε ένα χειμώνα που πολλοί από εμάς βρίσκονται και εκτός από το Ταμείο Ανεργίας αλλά και στην προσπάθειά τους και καλά κάνουν οι συνάδελφοι απαιτώντας να πάρουν το δώρο Χριστουγέννων από τους εργοδότες τους, έχουμε μια ΔΕΗ, έχουμε μια επιχείρηση, έχουμε μια κυβέρνηση που βάζει μπροστά τη ΔΕΗ. Ανεβάζοντας τους λογαριασμούς σε αυτά τα ύψη και κάνοντας στην ουσία τις άλλες εταιρείες ενέργειας να φέρνονται για όλους εμάς ελκυστικές. Εμείς λέμε ότι σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι και μάλιστα μέσα στην πανδημία δεν θα έπρεπε να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες είτε με τη ΔΕΗ είτε με τις άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σήμερα διαμαρτύρομαι ήταν εδώ στα γραφεία της ΔΕΗ που πληρώνουμε καθημερινά 15 ευρώ το κάθε νοικοκυριό για τη ΔΕΗ με ένα μεροκάματο 35 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Δυστυχώς η κυβέρνηση είχε αποφασίσει τη λαϊκή οικογένεια να την κάνει ακόμα φτωχότερη. Οι γιορτές που έρχονται θα είναι ακόμη πιο δύσκολες από τις περισσινές που είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Εμείς διαμαρτύρομαι έστανε ως αγρότες, διότι το αγροτικό ρεύμα δεν μπορεί να είναι τόσο πανάκριβο και τα προϊόντα μας τόσο φτηνά. Θα αγωνιστούμε και θα συνεχίσουμε να αγωνίζομαι έστανε μαζί με άλλους εργαζόμενους, τα σωματεία, όλο το συλλόγο για να διεκδικήσουμε φτηνό ρεύμα. Εμάς μας έκλεψαν τη 13η και τη 14η σύνταξη, γιατί δεν είναι δώρο, είναι νομοθετημένο νομικά, είναι 13η και 14η σύνταξη, για αυτήν πληρώναμε. Έρχονται τώρα οι αυξήσεις, τα τρόφιμα, στα είδη πρώτης λαϊκής κατανάλωσης, στη ΔΕΗ και σε όλα τα υπόλοιπα και μειώνουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό τις ήδη πετσοκομμένες συντάξεις μας. Φανταστείτε ότι έχουμε συναδέλφους συνταξιούχους των 350, 400, 450 ευρώ οι οποίοι έχουν υποβαθμίσει την τροφοδοσία τους, δηλαδή όλα μακαρόνια τρώνε, με αποτέλεσμα αυτό φυσικά καταλαβαίνετε και την υγεία τους και τη δυνατότητα δεν έχουν να πάρουν μία σοκολάτα στα εγγόνια τους. Ζητούμε λοιπόν άμεσα την καταβολή του 13ης και 14ης σύνταξης και επιπλέον να πατούν μέτρα ενίσχυση των συνταξιούχων, να μας δώσουν πίσω όλα τα κλεμμένα. Εμείς δεν συνενέσαμε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ούτως ώστε να προστατεύσουμε τα εισόδημα των συνταξιούχων. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους, εάν πάρει περίπτωση να τους κοπεί το ρεύμα, να μας ενημερώσουν και εμείς αντιδράσουμε ανάπτυξη.